Δεν υπάρχει ξεχωριστή ηθική ότι η κοπέλα πρέπει να προσέχει και το αγόρι δεν πρέπει να προσέχει. Και η κοπέλα, λέγω τρίτη φορά, και το αγόρι στο στίβο, στο σκάμα της οφροσύνης, της αγνότητος, της εγκρατείας. Και έρχονται και οι δυο εν παρθενία. Και η Εκκλησία τώρα, ενώ η παρθενία ασκήθηκε εν κρυπτό, έρχεται τώρα η Εκκλησία στα φανερά να στεφανώσει τα παιδιά της που έμειναν αγνά και αμόλυντα στη σάρκα, στο σώμα. Και έτσι στεφανώνει αυτούς τους δύο νέους ως νικητάς της παρθενίας. Αυτό αν γίνει, είναι το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Θα έρθει ο Θεός και θα ευλογήσει με τα δυο του χέρια. Αν αυτό δεν γίνει, ποιο δηλαδή, αν αυτοί οι νέοι δεν τήρησαν την εγκράτεια και τη σοφροσύνη και την παρθενία, ούτε το αγόρι ούτε το κορίτσι, ακόμα χειρότερα, ούτε και εξομολογήθηκαν, διότι για κάποια στιγμή μπορεί κανείς να έπεσε και μετανοεί, εξομολογείται και προσέρχεται εις τον γάμο. Ούτε εξομολόγησης. Συνεπώς δεν υπάρχει μετάνοια. Βεβαίως η πράξη αυτή του στεφανώματος είναι πλέον μια παροδία, είναι μια κοροϊδία, είναι σαν κάποιος να έχει ρευματισμός, να μην μπορεί να περπατήσει παρά μόνο με 10 νίκια και να στεφανώνεται ο άνθρωπος αυτός ότι είναι μαραθωνοδρόμος σε ένα δημόσιο στάδιο. Παροδία. Πέραν όμως από αυτό, δεν εμποδίζει ο Θεός, διότι αλίμον αν ο Θεός επενέβαινε στη ζωή μας με την έννοια του χωροφύλακα, να μπαίνει με στη ζωή μας και να, έλα εδώ, τι έκανες, να μπαμ, έξω, τι είπα. Μπαίνεις μέσα στο ναό, παντρεύεσαι, αλλά δεν είσαι κάτω από την ευλογία του Θεού. Ο Θεός σε άφησε να παντρευτείς, είναι το κατά παραχώρηση θέλημά του. Και τότε έχουμε αυτό που έχουμε. Έχουμε τις διαφωνίες, τους τσακωμούς, έχουμε το ξύλο, έχουμε την παρασπόδιση του γάμου, την καταπάτηση του γάμου, έχουμε το διαζύγιο. Γιατί? Διότι δεν είναι το κατά Θεόν ο γάμος αυτός, δεν είναι το κατά ευδοκία του θελήματος του, αλλά το κατά παραχώρηση ή το κατά το θέλημα το δικό μου, κατά το θέλημα του ανθρώπου. Γι' αυτό και ακριβώς τελικά η υπόθεση ξεπέφτει. Άρα, στην απορία, το αυτεξού σου υπάρχει, μπαίνει και ο Θεός στη ζωή μου? Βεβαίως ναι, είναι και τα δυο. Και εγώ θα προσέχω και εγώ θα διαλέγω, γιατί αλλιώτικα κατά τα άλλα πως θα είχα ευθύνη, διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος και υπευθυνότης σημαίνει αυτεξούσιον. Αν δεν υπάρχει το αυτεξούσιον, η υπευθυνότητα είναι ανύπαρκτη και ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μου. Αυτά και με αυτήν την απορία. Και έρχομαι σε μία ακόμη. Γιατί ο Θεός, εφόσον είναι παντογνώστης και ήξερε πως θα πέσουν και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, δεν έφτιαξε τον άνθρωπο τέλειον άτρεπτον? Δηλαδή η βασιλεία του Θεού να ήταν από την αρχή και χωρίς κανέναν στην κόλαση. Είναι, παιδιά, μια απορία που την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί. Μόλις εχθές το βράδυ διάβαζα συμπτωματικά στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, βρήκα την απάντηση αυτή. Έχει βέβαια εκεί ένα βάθος η απάντηση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, την οποία δεν θα σας αναφέρω, παρά μόνο θα απαντήσω όσο καθώς μπορέμουν να καταλάβουμε. Για μια στιγμή λέμε, γιατί άραγε,
ο άνθρωπος να έχει το τρεπτόν και ο άγγελος να έχει το τρεπτόν. Τι θα πει τρεπτόν? Δηλαδή να αλλάζει, να τρέπεται από τη μία κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Θεός είναι άτρεπτος, δηλαδή δεν αλλάζει. Ο Θεός τίποτα δεν αλλάζει. Αλλά εάν ο Θεός, παιδιά, έκανε ένα χώρο, μια δημιουργία με λογικά όντα, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, αλλά έκανε τα όντα αυτά άτρεπτα, αμετάβλητα, να μην αλλάζουν, τότε ερωτώ, πού θα έμενε χώρος για την ελευθερία? Η τελειότητα των δημιουργημάτων δεν βρίσκεται εις την ατρεψία, αλλά εις την ελευθερία. Εδώ είδατε στην εποχή μας, παρότι έχουμε τόσο λανθασμένες θέσεις περί ελευθερίας και λέμε και λέμε και λέμε για την ελευθερία τόσα πολλά, και όταν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας το θέλημα επικαλούμεθα την ελευθερία και φωνάζουμε και λέμε ότι καταπιεζόμεθα και καταπιεζόμεθα ακριβώς για να εκφράζουμε το δικό μας το θέλημα, από την άλλη μεριά σκεφτόμαστε και λέμε, γιατί να υπάρχει αυτή η ελευθερία και να μην είμαι θα άτρεπτη? Μα είμαι άτρεπτος, θα πει δεν έχω ελευθερία, δεν έχω την δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Γιατί τι σημαίνει ελευθερία? Η δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Όχι ότι ο Θεός θα ήθελε να είμαι κάτι άλλο, αλλά η δυνατότητα να είμαι κάτι άλλο. Γι' αυτό για μια ακόμη φορά, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν το έχω πει, θα σας πω πως εννοείται η ελευθερία στον χριστιανικό χώρο. Ελευθερία δεν είναι να διαλέξω το καλό ή το κακό. Ακούσατε το? Αλλά ελευθερία είναι να μπορώ να κάνω και το ένα και το άλλο ως δυνατότητα. Αλλά πάντα θα διαλέγω ελευθέρως το καλό. Και συνεπώς η ελευθερία δεν είναι θέμα εκλογής, αλλά είναι θέμα δυνατότητος. Το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος δύο φορές στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ως εξής: πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλλά εγώ ούκ εξουσιαστήσω με υπότιμος. Δηλαδή, όλα μου επιτρέπονται. Προσέξτε, όλα μου επιτρέπονται. Πάντα μη έξεστη, όλα μου επιτρέπονται. Αλλού πάντα συμφέρει. Ενώ όλα μου επιτρέπονται, δεν με συμφέρουν όμως όλα. Βεβαίως μου επιτρέπεται να πιω και ένα ποτήρι πετρέλαιο. Μπορώ να πιω ένα ποτήρι πετρέλαιο ή ένα ποτήρι ακουαφόρτε. Να αμφισβητήτως. Μου επιτρέπεται, άμα θέλω το κατεβάζω. Αλλά δεν με συμφέρει. Και αυτό το παράδειγμα το χτυπητό που σας είπα, γιατί θα πεθάνω άμα το πιω αυτό, πάρτε στο πνευματικό χώρο. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να διακρίνω, με συμφέρουν? Αυτό πρέπει να λέγω σαν ελεύθερος άνθρωπος, με συμφέρει αυτό, με συμφέρει εκείνο? Με καλούν να πάω σε ένα πάρτι, σε μία δίσκο, με συμφέρει? Μπορώ να πάω, δεν μπορώ να πάω? Τι, έχετε την εντύπωση ότι μόνο εσείς μπορείτε να πάτε? Και εγώ μπορώ να πάω, και εγώ, ο πατήρ Αθανάσιος, μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να πάω εγώ, άνθρωπος δεν είμαι? Δεν μπορώ και εγώ να χορεύω, γιατί? Και να διασκεδάσω. Ερωτώ. Ναι, ναι, ερωτώ. Με συμφέρει? Με συμφέρει να βρεθώ εις τον χώρον εκείνον? Θα πείτε κι εσείς, καλά μου παιδιά, με συμφέρει να πάω εκεί? Αυτό το κριτήριο του με συμφέρει ποιο θα είναι? Η σωτηρία μου, η αιώνια ζωή, το θέλημα του Θεού. Συμφέρει ή θα πάθω ζημιά? Και αν κρίνω έτσι, τότε βεβαίως
δεν θα πάγω εκεί και θα γλιτώσω. Ώστε αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας κατά το Ευαγγέλιο, και όχι η έννοια να διαλέξω ή το καλό ή το κακό. Θέλετε να σας το αποδείξω? Είναι πολύ απλό. Εάν είχα την δυνατότητα, συγγνώμη, εάν είχα την ελευθερία να εκλέξω το ένα ή το άλλο, δηλαδή η ελευθερία θέμα εκλογής, τότε διαλέγοντας το κακό γιατί να τιμωρούμε? Άρα δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είμαι ελεύθερος αν τιμωρούμε επειδή διάλεξα το κακό. Θα έπρεπε να μην τιμωρούμε διαλέγοντας το κακό. Πάει να πει ότι δεν είναι θέμα εκλογής. Ο Θεός ετοίμασε βασιλεία και κόλαση. Γιατί να υπάρχει η κόλαση? Γιατί ακριβώς η ελευθερία δεν είναι υπόθεση εκλογής. Μπορώ να πάω στην κόλαση, βεβαίως μπορώ να πάω στην κόλαση. Δεν με συμφέρει και δεν πρέπει να πάω στην κόλαση. Και δεν θέλει ο Θεός να πάω στην κόλαση. Βλέπετε λοιπόν πως εννοείται η ελευθερία. Μακάρι παιδιά, όσα παιδιά και είσαστε εδώ μέσα, πολλά παιδιά είσαστε, θα ευχόμουν αυτό να το κατανοήσετε. Είναι λεπτό. Αποτελεί το κλειδί, το κλειδί σε πλείστα όσα θέματα της εποχής μας. Σε πλείστα όσα θέματα. Για να μην πω, αφορά σε ολόκληρη τη ζωή μας το πως θα αντιληφθώ τη λεπτή έννοια της ελευθερίας. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Και ξαναγυρίζω στην απορία για να κλείσουμε. Όταν εδώ λέγει γιατί κανείς να μην είναι τέλειος από την αρχή και να έχει ατρεψία, αλλά να υπάρχει η κόλαση. Μάλιστα, διότι η τελειότης δεν βρίσκεται εις την ατρεψία, η τελειότης βρίσκεται εις την ελευθερία. Και η αρετή δεν στεφανούται εάν δεν έχει το στοιχείο της προσωπικής ελευθερίας και του προσωπικού κόπου. Ξέρετε από τι συνίσταται η αρετή? Από τρία πράγματα κατά τους πατέρες εκκλησίας μας. Προσέξτε. Η αρετή. Εάν η αρετή έγινε κατόπιν ελευθερίας. Δεύτερον, εάν η αρετή έγινε με κόπο. Τρίτον, εάν η αρετή απεδόθη στον Θεό. Γιατί έχουμε και την αρετή των φιλοσόφων, αλλά εκεί δεν είναι καμία, δεν έχει αξία, γιατί στερείται του τρίτου στοιχείου. Αυτό που θα κάνω, να γίνω Άγιος, πρέπει να γίνω Άγιος γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί το θέλει ο Θεός. Τότε μόνο μπορώ να μιλάω για αρετή που θα στεφανωθεί. Το ξαναλέγω. Ελευθερία, κόπος και υπέρ του Θεού. Ώστε εκείνη η μεγάλη αξία, εκείνη η αρετή που βραβεύεται, και όχι απλώς να είμαι εκκατασκευής άτρεπτος, αναλύωτος, εκκατασκευής. Τότε βεβαίως είμαι ένα πιόνι. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Ενώ είμαι ο ελεύθερος άνθρωπος και ο Θεός ως ελεύθερος που είμαι, θα του αποδώσω εκείνο που θέλει για να στεφανωθώ. Γι' αυτό υπάρχει και η κόλαση. Την κόλαση δεν την έκανε ο Θεός, την κόλαση την έκανε ο διάβολος, την κόλαση την έκανε ο άνθρωπος για τον εαυτόν του, διότι εκεί ακριβώς υπάρχει πλέον η απουσία της ελευθερίας. Ή ακόμα εκεί υπάρχει η παρανόηση της ελευθερίας. Τι θα πιστεύατε παιδιά, τι θα πιστεύατε? Εκείνοι που έχουν παρανοημένη ελευθερία, τι έχουν παρασκευάσει από την παρούσα ζωή? Σκέτη κόλαση. Εκείνος που παίρνει ναρκωτικά, εκείνος ο οποίος ζει όπως θέλει, στο μεθύσι κτλ. Τι παρασκεύασε από την παρούσα ζωή? Κόλαση. Ποιος του την έδωσε την κόλαση? Ο Θεός. Μόνος του την έφτιαξε. Ώστε λοιπόν πρέπει να είμεθα όντως ελεύθεροι για να τύχομαι τιμής και δόξης από το Θεό. Η πρώτη απορία λέγει τα εξής. Λέγεται ότι ολόκληρος ο χριστιανισμός